Η Ευρώπη αλλά και όλος ο κόσμος μάχονται για να σταματήσουν ή έστω να περιορίσουν την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19. Η Ιταλία δοκιμάζεται όσο καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη με τον αριθμό των κρουσμάτων αλλά και των νεκρών να αυξάνεται συνεχώς καθώς έχει χαθεί κάθε έλεγχος. Με τη χώρα να βρίσκεται ολοκληρωτικά σε καραντίνα εδώ και μία εβδομάδα, ο Πάπας Φραγκίσκος βγήκε από το Βατικανό προκειμένου να επισκεφτεί δύο εκκλησίες στη Ρώμη και να προσευχηθεί για τους ασθενείς. Στην Ισπανία, τη χώρα που μοιάζει να ακολουθεί στα χνάρια της Ιταλίας, έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η αστυνομία πραγματοποιεί περιπολίες σε ολόκληρη τη χώρα προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση των μέτρων αλλά και της καραντίνας. Είναι πράξη ευθύνης και πάνω απ' όλα προστασίας των ηλικιωμένων. Όλοι πρέπει να μείνουν σπίτι και να τηρούν τις εντολές της κυβέρνησης. Είμαστε ήρεμοι και πάμε σιγά σιγά. Ο κόσμος είναι νευρικός και προσπαθούμε να τον ηρεμήσουμε. Στη Γαλλία, η οποία μετρά ήδη πάνω από 5.000 κρούσματα και 127 νεκρούς, οι αρχές προχώρησαν στη διεξαγωγή δημοτικών εκλογών, προκαλώντας, όπως είναι λογικό, αντιδράσεις. Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν κάτω από πολύ αυστηρά υγειονομικά μέτρα, καθώς ήδη υπάρχουν περιορισμοί από την κυβέρνηση ώστε να μην εξαπλωθεί ο ιός. Στη Γερμανία, τέλος, αποφασίστηκε να κλείσουν μερικώς τα σύνορα με Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία, Λουξεμβούργο και Δανία.